Κύριε Πασχαλίδη, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, είστε ένας από τους κλάδους και εσείς που αρκετά έχετε πληγεί από τα οικονομικά ανοιχτά ζητήματα. Έχουν δυσκολέψει οι καταστάσεις και για εσάς, καθώς έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές των καυσίμων. Νομίζω ότι σήμερα είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο σας. Έτσι ακριβώς. Προερχόμενοι και από τα 10 με 11 χρόνια οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, εκεί που πήγαμε λίγο να πάρουμε μια ανάσα που ξεκίνησε λίγο η οικονομία να πηγαίνει καλύτερα, ήρθε ο κορονοϊός και τώρα έρχεται και η ενεργειακή κρίση που μας γυρνάει χρόνια πίσω. Ουσιαστικά για μας το ντίζελ στο ταξί είναι το μεγαλύτερο κέντρο κόστος, αλλά όταν παίρνει ενέργεια αύξηση, που κινούνται τα πάντα, έχουν ανέβει και τα ελαστικά και τα λάδια, δηλαδή τα σέρβις, ας το πούμε γενικώς, τα πάντα όλα έχουν ανέβει. Πάμε να δούμε όμως αυτό το σημείο δύο αποδείξεις, στις οποίες εδώ φαίνεται τι πληρώνεται και για τη βενζίνη αλλά και για το πετρέλαιο. Ναι, εδώ έχουμε δύο παραδείγματα. Ας πούμε, εντάξει, η απόδειξη βενζίνης είναι 8 τρίτου, αλλά η τιμή περίπου της βενζίνης που ήταν τότε το Μάρτιο 2,018 ευρώ σχεδόν είναι όπως είναι τώρα. Και εδώ βλέπουμε καθαρά κάτω ότι η αξία του καυσίμου είναι 36,76 ευρώ. Οι φόροι και οι δασμοί που πληρώνουμε στο κράτος είναι 43,24. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο ότι αυτός ο οποίος παράγει το πετρέλαιο ή κάνει και τη διήλυση παίρνει λιγότερα λεφτά. Από ότι παίρνει λιγότερα λεφτά, ενώ το κράτος, χωρίς να είναι ο βασικός παραγός, εισπράττει με φόρους και δασμούς. Και εδώ, αν κάνουμε την πράξη, βγαίνει 54% παίρνει το κράτος σε σχέση με 80 ευρώ που πληρώνουμε. Και τώρα πάμε και σε μια απόδειξη δίζελ, αυτό που χρησιμοποιούμε στα ταξί. Ναι. Η απόδειξη είναι πρόσφατη 26 δεκάτου, στα 94,51 ευρώ που πλήρωσε κάποιος συνάδελφος. Η αξία του καυσίμου είναι 58,02, οι φόροι δασμοί είναι 36,49. Το 36,49 είναι 38,61% επί της αρχικής τιμής. Ναι. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ότι εμείς που χρησιμοποιούμε το καύσιμο καθημερινά, όπως είναι τα ταξί, λεωφορεία, μεταφορές, και όποιος άλλος κάνει και χρήση του ντίζελ όσον αφορά για την παραγωγή, βλέπουμε ότι πληρώνουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό λόγω ότι υπάρχει αυξημένος και ο ειδικός φόρος. Σε κάθε περίπτωση τώρα βλέπουμε στη μία απόδειξη ένα ποσό 80 ευρώ συνολικά και στην άλλη 94,5. Αυτό θα είναι γέμισμα, για παράδειγμα, του ρεζερβουάρ στο ταξί για μία ημέρα, για πόσο θα διαρκέσει. Στο ταξί συνήθως τα ρεζερβουάρ γεμίζουν, τώρα πλέον γεμίζουν με 105 ευρώ, τα οποία ουσιαστικά μπορεί να είναι για 2-2,5 μέρες ανάλογα τα χιλιόμετρα που θα κάνουμε. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, για το δικό μου ταξί που το δουλεύουμε δύο άτομα. Ενώ πέρσι τέτοιο καιρό είχαμε μια δαπάνη στο καύσιμο γύρω στα 550 ευρώ. Αντίστοιχη περίοδο τώρα τον Οκτώβριο φτάσαμε τα 800-850. Σχεδόν στο διπλάσιο. Ναι, δηλαδή υπολογίζουμε ότι μπορεί να είναι 10 με 15 ευρώ την ημέρα. Και εδώ θέλω να πω ότι σε κάποιους μπορεί να ακούγεται λίγο, αλλά 350 ευρώ το μήνα για μας είναι αρκετά, γιατί πιστέψουμε ότι και το εισόδημά μας είναι αρκετά. Δηλαδή ο τζίρος που κάνουμε είναι αρκετά μειωμένος. Ναι. Παρόλο που περάσαμε ένα καλό καλοκαίρι και πήραμε και μια αύξηση τέλους Ιουνίου που είχαμε να πάρουμε 13 χρόνια, ο κόσμος κινήθηκε, χρησιμοποίησε το ταξί. Γενικά υπήρχε έτσι μια απελευθέρωση κοινωνίας ώστε να βγει να διασκεδάσει. Μην ξεχνάμε ότι ήμασταν και έγκλειστοι και λόγω του κορονοϊού που υπήρχαν. Τώρα όμως με το που μπήκε ο Σεπτέμβριος και αρχίσαν τα σχολεία, αρχίσαν κάποιες άλλες υποχρεώσεις του κόσμου. Ναι. Τώρα περιορίζεται και πάλι, λέτε. Το περιορίζεται πάρα πολύ η κίνηση και εδώ τώρα ερχόμενοι κόβοντας και η κυβέρνηση. Τα 15 λεπτά επιδότηση που υπήρχε στο πετρέλαιο, ξαφνικά βρεθήκαμε στα 2 ευρώ συν μία αύξηση. Δηλαδή, εμείς μόλις καταργήθηκε το 15 λεπτά στην αντλία, ξαφνικά την επόμενη μέρα βρεθήκαμε με 30 λεπτά, γιατί πήρε και αύξηση το πετρέλαιο, φτάσαμε και 2,2. Λοιπόν, οπότε τώρα εδώ έχουμε έρθει σε ένα διέξοδο, γιατί ναι, μεν το τιμολόγιο μας είναι καλό, αλλά για να μπορεί να εισπράξει κάποιος και να κάνει τζίρο, θα πρέπει να το χρησιμοποιεί και ο κόσμος. Αλλιώς δεν έχει καμία αξία. Αν κάποιος δεν αγοράζει την υπηρεσία σου. Τώρα έχουμε επιστρέψει σε μία περίοδο χρονικά που με δυσκολία, λέτε, βγαίνει το μεροκάματο. Ναι, με δυσκολία βγαίνει. Εγώ θα σας πω ότι όποιος. Αν ένα ταξί, ναι, ειδικά το έχουν δύο άτομα, δηλαδή έχετε μοιραστεί τις βάρδιες, έτσι δεν είναι. Είναι το μισό. Και με δυσκολία δηλαδή παλεύετε για να βγαίνει ένα μεροκάματο. Ουσιαστικά κίνηση του ταξί υπάρχει από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα. Και από εκεί πέρα, όπως βλέπετε και όλοι στην πόλη μας,
Δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία, ο κόσμος δεν κυκλοφορεί, δεν έχει και χρήματα να κυκλοφορήσει και έχει περιοριστεί και πάρα πολύ κιόλας και διασκέδαση των νεαρών ατόμων, γιατί είναι λογικό όταν εδώ πέρα που υπάρχουν και αρκετοί φοιτητές, όταν η οικογένεια δεν μπορεί να στείλει λεφτά, περιορίζονται και επιλέγουν ίσως μόνο ένα Σάββατο που θα βγουν οι νεαροί να διασκεδάσουν. Οπότε και η Παρασκευή έχει χαθεί. Μάλιστα. Υπάρχουν συναδελφοί σας που εγκαταλείπουν το επάγγελμα, που αφήνουν στην άκρη το αυτοκίνητο? Υπήρξαν συνάδελφοι, οι οποίοι μάλιστα και πέρσι και φέτος λιγότεροι, γιατί φέτος είχαμε και λίγο δουλειά. Πέρσι ουσιαστικά παρατήσαν το ταξί και πήγαν σε τουριστικές περιοχές, γιατί θα είχαν περισσότερο κέρδος να δουλέψουν σαν μισθωτοί παρά σαν. Αλλάζοντας εντελώς δηλαδή επάγγελμα. Άφησαν το τιμόνι και πήγαν σε άλλο. Ναι, εντάξει, κάποιοι το κάνανε και λίγο ότι φύγανε και 5-6 μήνες να αναζητήσουν ένα καλύτερο μισθό στα τουριστικά επαγγελματα. Μάλιστα. Τώρα, με φόντο έτσι όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα και κυρίως για εσάς όλους τους αυτοκινητιστές με την αύξηση στις τιμές της βενζίνης, έχουμε την ερχόμενη Τετάρτη μεθαύριο τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση. Εσείς πώς θα συμμετέχετε σε αυτή την απεργία? Εμάς το Σωματείο των Ιδιοκτών Ταξί, το συνδικαλιστικό δηλαδή όργανο, αποφάσισε να συμμετέχουμε την Τετάρτη απόγευμα μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο, την ΟΕΒΕΜ και νομίζω και τους πρακτόρους των ΟΠΑΠ εδώ στον Ομό Μαγνησίας. Στις 6 ώρα στον Άγιο Νικόλαο. Οπότε αφού αποφάσισε το Σωματείο των Ταξί, έτσι και το ραδιοταξί, για 2 ώρες δεν θα δέχεται κλήσεις, δεν θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε το επιβατικό κοινό, 6 με 8 το απόγευμα. Θα υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα ασφαλείας, μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε ζήτηση, η οποία κάποιος είναι επίγον, θα πάει στο γιατρό, στο νοσοκομείο. Τα περιστατικά ναι, μόνο. Ή κάποιος αμαία συνάνθρωπος, ο οποίος θα έχουν πρόβλημα να εξυπηρετηθούν εκείνες τις ώρες. Τώρα εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, εντάξει δεν θέλω να ακουστεί ως κριτική, ότι καλό θα ήταν αντί να γίνεται το πρωί μια άλλη απεργιακή κινητοποίηση με το απόγευμα, καλό είναι όλοι μας. Έχουμε δύο απεργιακές κινητοποιήσεις, έτσι. Για παράδειγμα, είχαμε πριν νωρίτερα ρεπορτάζ στην Καρδίτσα, τελικά αποφάσισαν αυτή τη φορά να γίνει μια ενιαία συγκέντρωση από κοινού όλοι οι εργαζόμενοι και όλοι οι κλάδοι να κινηθούν. Εδώ στο Βόλο βλέπουμε για άλλη μια φορά την γνωστή εικόνα των δύο απεργιακών συγκεντρώσεων. Ναι, οπότε ευχής έργο είναι την επόμενη φορά να συνοηθούμε, να είμαστε όλοι μαζί, γιατί δεν είναι θέμα μόνο επαγγελματικών κλάδων. Εδώ έχουμε να κάνουμε και το θέμα των οικογενειών και τη βιωσιμότητα και του επαγγελματό μας και τα λεφτά που θα πάμε ώστε να μπορούμε να επιβιώσουμε και σαν άνθρωποι. Οπότε η ακρίβεια αφορά όλους άσχετα από κόμματα και θα πρέπει να δοθούν λύσεις ώστε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ναι μεν έχουμε ελεύθερη οικονομία, αλλά θα πρέπει και το κράτος να βάλει κάποια όρια να μπορούμε να βοηθηθούμε όλοι και να επιβιώσουμε σαν άνθρωποι. Πάντως αυτή τη φορά και αυτά τα σημαντικά ζητήματα δεν κατάφεραν να ενώσουν, στο Βόλο τουλάχιστον, τους εργαζόμενους, όλους τους κλάδους, όλους τους χώρους. Εσείς το απόγευμα μαζί είπατε με τον ΟΕΒΕ, με κύριε Πασχαλίδη και τον Εμπορικό Σύλλογο. Ναι. Μάλιστα, θα δούμε τη δυναμική και αυτή της απεργιακής κινητοποίησης, γιατί όλοι σας μηνύματα θέλετε να στείλετε για τα όσα βιώνετε και όσα ζητάτε ότι πρέπει να αλλάξουν για να βοηθηθείτε όλοι. Έτσι ακριβώς είναι και όσον αφορά, ας φέρω ένα παράδειγμα, τον κορονοϊό. Κάποιος με τον κορονοϊό θα μπορούσε να προστατευτεί. Εδώ, όταν έχουμε ενεργειακή κρίση, κανείς δεν μπορεί να προστατευτεί και όταν παίρνει αύξηση τα τρόφιμα, κανείς δεν μπορεί να περικόψει τα τρόφιμα, ούτε την ενέργεια στο φως, την ενέργεια δηλαδή σπίτι του ηλεκτρικό, ούτε τη θέρμανση που έρχεται χειμώνας. Στο επαγγελματικό του όχημα, ναι, για να μην δουλέψει. Εγώ απλά ήθελα λίγο εδώ πέρα όσον αφορά το δικό μας τον κλάδο, τα ταξί, αλλά και όσον αφορά τις μεταφορές. Εμείς αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση είναι το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο ντίζελ είναι 0,50 λεπτά, ενώ στην βενζίνη είναι 0,70. Θα θέλαμε μία μείωση όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή να μπει κάποιο επίδομα για το καύσιμο. Στην Αντλία όπως υπήρχε, ναι, αλλά πολύ παραπάνω, ας πούμε, θα θέλαμε ένα επίδομα, ας πούμε, της τάξης των 200 μέχρι 300 ευρώ. Και όταν επιδοτείς την πηγή, έτσι και το ταξί, αλλά και τα λεωφορεία, αλλά και τα φορτηγά, θα μπορέσουν να έχουν φτηνά κόμιστρα, ώστε κάποια πράγματα τουλάχιστον όσον αφορά και υπηρεσίες δικές μας, αλλά και τα τρόφιμα που θα φτάσουν στον τελικό καταναλωτή, να έχουν χαμηλότερη τιμή. Το να επιδοτούμε τα τρόφιμα ή με το καλάθι του νοικοκυριού στο τέλος, νομίζω δεν πετυχαίνουμε το μέγιστο δυνατό σκοπό. Μάλιστα.
Κύριε Πασχαλίδη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Καλή επιτυχία και καλή επιτυχία και στην Απεργιακή Συγκέντρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.